Η Χάνθ, όπως είχα πει, είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Οι παίχτες οι οποίοι συμμετείχαν δεν είναι τόσο νέοι όσο δείχνουν. Ευαγγελίδης, Ναουμίδης, Ανανιάδης, Παντελίδης. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πλησιάσει την εθνική ομάδα ή έχουν παίξει εθνική ομάδα. Είναι καλοί παίχτες. Ήξερα ότι θα έρθουν να δοκιμάσουν να πάρουν αυτό το παιχνίδι και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το είχα πει ότι δεν έχει καμία σχέση με το πρωτάθλημα αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πολύ πιο σφιχτό. Το είχα πει και έτσι και έγινε. Ήταν πολύ πιο σφιχτό πραγματικά σε όλη τη διάρκεια του. Προσπαθούν τα παιδιά μάλλον να παίξουν και να στηρίξουν αυτούς που λείπανε και παράλληλα έχουν μια αξιοπρεπή παρουσία σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Πιστεύω ότι σήμερα τα καταφέρανε. Το σκορ ίσως δεν αντικατοπτρίζει την γενική εικόνα του αγώνα. Θεωρώ όμως ότι είχαμε καλά διαστήματα σήμερα και αν πραγματικά κρατήσουμε τα καλά στοιχεία, σίγουρα θα κάνουμε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Σήμερα κάναμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι με καινούργια άτομα. Η ομάδα δείχνει ότι έχει και βάθος πάγκου και από πίσω. Χρειαζόμαστε λίγο στήριξη παραπάνω γιατί έχουμε κάποια προβλήματα και εμείς όπως όλες οι ομάδες. Θεωρώ ότι άμα μας στηρίξουν λίγο παραπάνω και συνεχίσουμε έτσι θα βγει κάτι καλό στο τέλος της χρονιάς. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο θέλαμε και οι δύο να κερδίσουμε για να κλείσουμε τη χρονιά και να πάμε να κάνουμε διακοπές στη σπίτια μας. Κάναμε αρκετά λάθη στο πρώτο ημίχρονο και πιστεύω ότι η διαφορά που κερδίσαμε το παιχνίδι ήταν στο σημείο στο δεύτερο ημίχρονο, στο ότι λιγοστέψαμε τα λάθη αυτά και πήραμε μια διαφορά ασφαλείας και τη διατήρησαμε μέχρι το τέλος. Και βοήθησε αυτό το προπονητή μας να βάλει και άτομα πιο μικρής ηλικίας στο παιχνίδι. Τουλάχιστον το πρώτο μήνα είχαμε μια πολύ καλή δουλειά μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και λίγο τραυματισμών και λόγω του ότι είχε τελειώσει το πρόγραμμα πιο νωρίς για μας, γιατί είχαμε παίξει τελευταία αγωνιστική πιο νωρίς με το Άργος. Θεωρώ ότι εκεί λίγο αποσυντονιστήκαμε. Πιστεύω ότι ίσως από τη νέα χρονιά να ξαναβρούμε λίγο το ρυθμό που είχαμε εκεί το μήνα και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο στο πρωτάθλημα. Σίγουρα η στόχη της ΑΕΚ είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο, αλλά το δουλεύουμε μέρα-μέρα. Δεν γίνεται να το σκέφτεσαι κάθε μέρα ότι έχεις την πίεση, πρέπει να πας πρωτάθλημα και κύπελλο. Δουλεύεις σιγά σιγά και μέσα από τη δουλειά πετυχαίνεις τους στόχους αυτούς. Yeah.
Τίποτα. Εμείς έχουμε ένα δύσκολο, μια πολύ δύσκολη κλήρωση. Έχουμε και το Δούκα, έχουμε και το Διομίδη. Αν περάσουμε το Δούκα, βέβαια, και μετά είναι και ο τελικός. Αν περάσουμε το Διομίδη, είναι πολύ δύσκολες όλες τις κλήρωσεις. Θα τις παίξουμε όλες και όπου φτάσουμε. Είναι στόχος, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Θα τα παίξουμε αυτά τα παιχνίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι και η πραγματικότητα του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Δεν μπορεί να πάρεις ένα πρωτάθλημα εύκολα, ούτε ένα κύπελο εύκολα. Πρέπει να παίξεις δύσκολα παιχνίδια. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα είμαστε εκεί και θα δούμε. Εντάξει, φέτος ο θεσμός είναι λίγο διαφοροποιημένος. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε το παιχνίδι Δούκα ΑΕΚ, προκειμένου να παίξουμε στη φάση των τεσσάρων με τον νικητή. Το πιο φυσιολογικό είναι να κερδίσει η ΑΕΚ. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, θα παίξουμε με την ΑΕΚ πρωτάθλημα και κύπελλο σε απόσταση τριών ημερών. Και περιμένουν να γίνουν δύο πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια εδώ. Και φυσικά και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο προετοιμασμένοι για αυτά. Κοιτάξτε, στο επίπεδο της ψυχολογίας, αυτή τη στιγμή είμαστε οι δύο ομάδες που είναι αίτητες και η ΑΕΚ έχει μια ήττα από εμάς. Οπότε και στο επίπεδο του πρωταθλήματος θα μοιάζει το παιχνίδι σαν νοκάουτ. Οπότε οι ψυχολογίες θα είναι σχετικά ίδιες και στα δύο μάτς. Φυσικά οι τρεις μέρες απόσταση θα κρίνουν στο δεύτερο παιχνίδι το ποιος θα διαβάσει περισσότερο τον αντίπαλο, γιατί η απόσταση από το πρώτο παιχνίδι είναι σχετικά μεγάλη. Απλώς εύχομαι να διεξαχθούν δύο πολύ δυνατά παιχνίδια με πολύ καλές διαιτησίες, με κόσμο, με ατμόσφαιρα, να είναι διαφήμιση για το άθλημα.